Πάμε για κίτρο τώρα, κίτρο! Όχι τα μελο, κίτρο! Ελάτε γύρω γύρω από μένα. Κάποιος να το φωτογραφίσει. Κάσο ο Σπύρος, τι θα φωτογραφίσω εγώ με ζευτείτε. Σωτήρι δεν σε βλέπω, πού είσαι? Α, έχει κάκιο. Πάμε κοντά στο Στεφάνι. Πάμε πάρει Στεφάνι με τα σκάφη που φεύγουνε. Κάτω να τους κάψουν εδώ. Θα πάμε μερικούς, θα πάμε!
με καμπάρι στην πέγγια και να διασκέψω. Η ομάδα ετοιμάζεται. Ξεκινάνε. Όχι, δεν τρέχουνε, δεν κάνουνε. Δοκιμαστικά. Ο άλλος αλεταρίτης τρέχει με τις τέντες και λίγο. Ετοιμός. Θα πέσει και ο ήλιος. Διάφορα δοκιμαστικά. Δεν γι' αυτό τον βλέπω χαλαρό ρε παιδιά. Το Μαρκό έπρεπε να ήταν εδώ, ε. Το Μαρκό το είχε πάλι. Το Μαρκό έπρεπε να ήταν. Έλα το fan club του Θεοδόρου. Έλα. Διάφοροι οπαδοί του Θεοδόρου εδώ πέρα. Ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Το είδες το σαν, το καινούριο. Το δικό σου την τέτα. Πάτε μου πάνω από την
μόνος σου θα μείνει στο τέλος. Πες το αυτό. Μόνος σου θα μείνει στο τέλος. Πες το. Μόνος σου θα μείνει στο τέλος. Μη φοβάσαι τίποτα. Εδώ πέρα στην τομή θα σε βλέπω στο τέλος. Είπαμε. Για την κυρία Κατερίνα. Τελευταίες οδηγίες σε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Είμαστε μαζί σου, να φανταστείς, έχουμε μαζέψει 25-30, 35 άτομα. Όχι ρε, 31. 31, 5.000 το κεφάλι. Ο ήλιος όταν έχει κέφια βγάζει υπέροχα χρώματα. Ανεβάσει και το τρίπο. Κατεβαίνει κάτω μόνο και μόνο για να μην μας εμποδίζει τα πλάνα με τον κόντρα φωτισμό του. Είναι φανταστική, φανταστικό το απόγευμα, ιδιαίτερα μετά το μεσημεριανό ύπνο. Άκου, άκου, άκου. Ο Ζαφόλιας περνάει μπροστά. Πού πάτε στις καλές. Αρχίζουν και συγκεντρώνονται όλα τα σκάφη με τους κυβερνήτες. Ξεκίνησε ο αγώνας. Ο αγώνας σε πλήρη εξέλιξη.
Παρθενικός αγώνας. Ποιος είναι, Δημητρή? Παραγενόπουλο. Ο Νίκος ο Παραγενόπουλος. Ο αγώνας τέλειωσε. Περιμένουμε να ακούσουμε νικητές. Και στο βάθος οι πόρτες. Οι αγωνιζόμενοι φεύγουν. Όπα, ο άλλος εδώ έρχεται έξω. Τελευταίοι αποχωρούν. Οι οπαδοί ετοιμάζονται. Τι έγινε, παιδιά? Και το λιμεναρχείο. Με το Top Gun. Εσύ, Γιάννη, το Θεοδόρου κυνηγάνε. Έλα, κάποια δήλωση για τον αγώνα. Παρ' όλες τις προσπάθειες, ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός. Έμειναν ικανοποιημένοι εδώ πέρα όλοι οι παράγοντες. Αυτή τη στιγμή πάμε να πάρουμε τα κύπελα και σε λίγο θα γίνει η απονομή εδώ στο κτίριο του ΚΑΠΗ του Δήμου, του Δήμου Πάρου. Μάλιστα. Συγχαρητήρια πάντως στο ΔΣ. Ευχαριστούμε πολύ. Και πρόεδρε, μία δήλωση. Μία δήλωση. Παρόλες τις αντικσότητες, παρόλα
ότι ήταν όλα εναντίον μας. Νομίζω κάτι καταφέραμε την τελευταία στιγμή, αλλά πάλι κάτι καταφέραμε. Ένα πολύ ωραίο θέαμα πάντως, σίγουρα. Ναι, πραγματικά ένα πολύ ωραίο. Και ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Το ηλιοβασίλεμα είναι η δεύτερη φορά που το βλέπω σε αγώνες. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλαμε. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτεροι. Υπάρχουν πολλές φορές. Να μας βοηθήσει και η τύχη την επόμενη φορά. Στο κτίριο του ΚΑΠΗ έχουν ετοιμάσει εκδήλωση, θα γίνουν και οι απονομές. Ο Σωτήρης ετοιμάζει τα μετάλλια, τα κύπελα. Κοιτάς, το άκουσες. Έλα! Έχουν ξεκινήσει οι πλάκες. Ο καθένας παίρνει το κύπελο. Οι πλάκες συνεχίζουν. Η οικογένεια Ανδριτσάκη παρακολουθεί χαμογελώντας. Καλώς ορίσατε στο νησί μας. Σας ευχαριστούμε που η επιμονή σας ξεπέρασε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε. Ευχαριστούμε τον Δήμο της Πάρου και τον Δήμαρχο κύριο Αρκουζή, τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου και ιδιαίτερα την Πρόεδρο κυρία Ευαρθία Νουσάκη και τη Διευθύντρια Ειρήνη Κυριαζάνου, γιατί δούλεψαν πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση. Και ιδιαίτερα το προσωπικό του Δήμου Πάρου, γιατί μας βοήθησε και χθες και σήμερα πάρα πολύ. Επίσης, για τη συμπαράστασή τους, το Κέντρο Υγείας, την Προεδρική Υπηρεσία και φυσικά, πάνω απ' όλα, το Λιμενακτή. Η ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει για το ΚΑΠΗ. Ο χώρος του είναι εξαιρετικά φιλόξενος. Τα δε μέλη του αγκαλιάζουν πάντα τις εκδηλώσεις μας με πάρα πολύ αγάπη. Με τα πίσω πόδια να βαράζω. Η κυρία Ευαθία Νουσάκη, εκ μέρους της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, θα σας χαιρετήσει. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου, σας καλωσορίζουμε στο νησί μας. Θέλω να συγχαρώ τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου, που είχε την πρωτοβουλία αυτών των αγώνων και να ευχαριστήσω και εσάς που επιλέξατε το νησί μας και να πραγματοποιήσετε τους αγώνες σας. Ελπίζω να μείνετε ικανοποιημένοι με τις πρώτες ομορφιές της Πάρου που αντικρίσατε ερχόμενοι στο λιμάνι που ταξιδεύετε και πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα πρώτα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε όλα όσα είχαμε υποσχεθεί. Αλλά δυστυχώς τόσο καιρός όσο και η απεργία των ναυτικών δεν μας επέτρεψαν 100% να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος και εγώ, τον Δήμαρχο Πάρου κύριο Αργουλή, τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου, τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου, με τον οποίο και είναι υπόσχεση την οποία δίνουμε ότι δεν είναι η τελευταία φορά, αλλά πιστεύουμε ότι την επόμενη φορά να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε και πάρα πολύ καλύτερα. Και κάθε φορά μαθαίνουμε. Επίσης θέλω να χαιρετήσω την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και γενικά όλους τους κατοίκους του νησιού μου σας, του τόσο όμορφου νησιού που φυσικά θα επισκεφθούμε και επισκεπτόμαστε συνέχεια. Θα ήθελα να με δώσω μια αναμνηστική πλακέτα στο Δήμο Πάρου. Θα την παραλάβει η Αντιδήμαρχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Ναυτικό Όμιλο Πάρου,
για να μας θυμάται. Φυσικά δεν μας ξεχάσει, το ξέρω. Θα το παραλάβει φυσικά ο φίλος μας ο Λευτέρης. Έχουμε φέρει ένα μικρό δωράκι για τους, για τον κυβερνήτη του πλωτού σκάφους του λιμενικού. Δεν ξέρω αν είναι εδώ για να το παραλάβει. Α, έρχεται, έχει καθυστέρηση. Του φέραμε ένα GPS για να μπορεί να μας εντοπίζει καλύτερα και να μας πιάνει όταν κάνουμε κάποια παρανομία. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Σε λίγο θα προχωρήσουμε στην απονομή των κυπέλων, ναι, όσων έλαβαν μέρος στον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Έπαρχο που παρίσταται στην τελετή. Με στην Ιταλία μια γλυκιά βραδιά, θα το κάτσουμε με τα βιολιά.